Χαίρετε. Ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι σήμερα κοντά μας από την Συμφωνία για μια Νέα Ελλάδα. Τι κάνετε? Πρόεδρος κόμματος. Πρώτη φορά στο στούντιο ως πρόεδρο κόμματος. Το οποίο όμως δεν έχει καταφέρει ακόμα. Σε αυτό. Ναι. Σε αυτό το στούντιο. Ναι, στο στούντιο ενώ στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση έχουμε βγει. Στην τηλεόραση έχουμε βγει. Για... Τι άραγε δεν είχε τόση ανταπόκριση στον κόσμο, κάτι γνώμη σας? Γιατί καταρχάς... Ξέρετε, ρωτάω έναν άνθρωπο ο οποίος στις δημοσκοπήσεις μέχρι σήμερα ήταν πρώτος. Αν θυμάστε, επί σειρά ετών ήταν πρώτος. Και στις εκλογές. Στη δημοφιλία, ως υπουργός, στις εκλογές, στην Β' Αθηνών, πάντου πρώτος. Και ξαφνικά κάνει ένα κόμμα και αυτό το κόμμα δεν ανοιχνεύεται στη βάση του 3% που απαιτείται για να μπει καν στη Βουλή. Τι εξήγηση έχετε δώσει? Καταρχάς ότι είναι νωρίς, ότι μέσα σε 6 μήνες έχουμε απλή δημοσκοπική καταγραφή και είναι καλό αυτό. Δεύτερο, ότι δεν είναι δυνατόν με τη συμφορά που έχει περάσει ο χώρος, τα στελέχη του χώρου, της Δημοκρατικής Παράταξης όπως τη λέγαμε παλιά, να είναι ελκυστικά και στην πρώτη ζήτηση του ψηφοφόρου. Είναι μια φάση που συνολικά το κέντρο στο οποίο ανήκω και η κεντροαριστερά περνάμε την κρίση γιατί διαχειριστήκαμε μόνοι μας την οικονομική κρίση. Πήραμε λεφτά από τον κόσμο, ο κόσμος δεν τα αγαπάει αυτά. Με το δεδομένο ότι με τα πολιτευτικά τα κόμματα μετά το τέλος των ιδεολογιών, από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά δηλαδή, αγόραζαν επιρροή με τα λεφτά που δανείζονταν. Τέτοια λεφτά δεν υπάρχουν σήμερα. Συνεπώς, ο κόσμος πηγαίνει, αφού δεν υπάρχουν και κυβερνητικές δεξιότητες, αντίθετα μόνο μέτρα, πηγαίνει στα άκρα. Άρα ο χώρος ο δικός μας είναι μικρός. Δηλαδή... Γι' αυτό η ανάκαμψη της Δημοκρατικής Παράταξης, έτσι όπως τη σχεδιάζουμε εκ των πραγμάτων, είναι σε 2 φάσεις. Κοιτάξτε, εγώ βλέπω διάφορα σχήματα που γίνονται για την ανάταξη της κεντροαριστεράς και κάτι τέτοια και γελάω, γιατί αντιλαμβάνομαι κάτι που ίσως οι πολιτικοί δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Ο κόσμος μετά από την απαξίωση αυτή την οικονομική και την παραχμή, την κοινωνική, η οποία παρατηρείται γύρω μας, δεν θέλει να ακούει για τα πρόσωπα που απάρτιζαν τα κόμματα του παρελθόντος, αυτά δηλαδή τα οποία, όπως περιγράψετε, από τη δεκαετία του 80 είχαν προχωρήσει η εφαρπαγή της ψήφου μέσω χρημάτων. Αγόραζαν η πολιτική επιρροή μετά το. Γιατί η ψήφο του 81 στον Παπανδρέου ήταν ψήφο ιδεολογικοπολιτική, έτσι. Εγώ δηλαδή. Αλλά τώρα... μετά το 85 τα πράγματα πήγανε σε εξαγορά λαϊκή επιρροή. Εσείς ως απλός ψηφοφόρος, ας υποθέσουμε ότι ο Λοβέρδος δεν πολιτεύεται πια, σταματάει, ασχολείται με τη δουλειά του, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο είστε, και λέει ότι ήρθε η ώρα να ψηφίσω. Θα ψήφιζε ποτέ αυτούς οι οποίοι βήθησαν τη χώρα στο σκοτάδι? Εγώ θα ψηφίσω είτε ως πολιτικός είτε ως πολίτης κόμμα του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Δεν θα ψηφίσω ούτε δεξιά, ούτε ακροδεξιά, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, σας άλλο, λέω, ναι. Το, ναι. Αλλά τα πρόσωπα που θα επέλεγα θα ήταν πρόσωπα τα οποία είτε δεν είχαν ευθύνη σε αυτή την πορεία των χρημάτων που μοιράζονταν από τα παράθυρα, είτε έχουν μπράτσα και πλάτες να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Γιατί η πολιτική του γλυκού νερού πεθάνανε. Δηλαδή, είδατε, κύριε Διαταυλόπουλο, σε ένα χρόνο εξαφανιστήκανε τα 4/5 των παλιών πολιτικών. Και οι επόμενες εκλογές θα εξαφανίσουν και τους αντίστοιχους από τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι απόλυτα βέβαιος. Ακούστε, όταν εγώ. Δέχομαι την επίσκεψη ενός οδηγού, επιχειρηματία, κατασκευαστή, ο οποίος έκανε τα περισσότερα έργα στην Ολυμπιάδα και μου διηγείται πώς κουβάλισε τις τσάντες στα γραφεία των υπουργών 2 επίλεκτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και 3 της Νέας Δημοκρατίας. Κουβαλούσε από 400-600 χιλιάδες τον κάθε υπουργό με τσάντα και αυτή η υπόθεση έχει πάει στον εισαγγελέα. Και ξαφνικά οι εισαγγελείς ανήκουν, ανακαλύπτουν μόνο την Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση και κρατάνε τώρα κάποιους μήνες την υπόθεση αυτή στα γραφεία τους, προφανώς για να ανιχνεύσουν τις ευθύνες των εμπλεκομένων. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει ούτε δικαιοσύνη, ούτε πολιτικό κριτήριο πλέον και ο καθένας
μπορεί να κατευθυνθεί ακόμα και στα πιο επικίνδυνα πολιτικά μέρη, όπως είναι η Χρυσή Αυγή, οτιδήποτε. Οι άνθρωποι δεν έχουν την ψυχραιμία και την οριμότητα, ή αν θέλετε, έχουν τον θυμό που δεν ελέγχεται αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ να εμπιστευτώ, ας πούμε, κόμματα των οποίων οι υπουργοί τους θεωρούσαν δεδομένο ότι πρέπει να παίρνουν μια βαλίτσα λεφτά? Όχι, και σε καμιά περίπτωση η διαφθορά, με όλες τις μορφές που πήρε, είναι ένας από τους λόγους που ευνοήθηκε η αύξηση της Χρυσής Αυγής και η αντισυστημική ψήφος. Λογικό είναι. Η Ελλάδα έπασχε από αδεξιότητα των πολιτικών της, από εξοικείωση των πολιτών στο ότι η πολιτική είναι για να μοιράζουν αυξήσεις με λεφτά που δανείζονται, και από εκεί και πέρα αυτό έφερε την Ελλάδα στο χείλος του γκρεμού και η διαφθορά έβαλε και σφραγίδα μιας καταδίκης. Άρα εγώ καταλαβαίνω την ψήφο του μίσους. Είμαι υποχρεωμένος άλλωστε να την καταλάβω. Δεν το μίσος, το θυμού είναι, της αγανάκτησης. Υπάρχει και μίσος, κύριε Τεφλούπτο. Άγριο μίσος. Ναι, είναι. Από θυμό και αγανάκτηση. Δεν έχει σημασία το αίτιο, καταλήγουμε σε μίσος. Δεν είναι δικαιολογημένο. Δεν θα έλεγα όχι. Για μένα το μίσος δεν δικαιολογείται, γιατί λόγω της ηλικίας μου έχω μνήμες από τα υπόλοιπα του εμφυλίου πολέμου, αλλά και από την ζωή μου μεγαλώνοντας από του εθνικού διχασμού. Θα έλεγα ότι αυτά δεν είναι καλά. Αλλά... Δηλαδή έρχεσαι μου πήρες την περιουσία μου, το μισθό μου, τη σύνταξή μου, την περίθαλψή μου. Τώρα μου παίρνεις και το σπίτι μου. Πού έχει ακουστεί να παίρνεις εισόδημα από το ακίνητο ενός ανθρώπου που αγωνίστηκε μια ζωή να το φτιάξει? Και η ιδιοκατοική δηλαδή μένει ο ίδιος μέσα και δεν τον νοικιάζει, δεν βάζει χρήματα. Συμφωνώ. Με ποιο δικαίωμα έρχεσαι και το παίρνει? Συμφωνώ τον ιδρώτατο. Συμφωνώ ότι δεν έχεις δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Γι' αυτό άλλωστε και ο λαός εγκαταλείπει σιγά σιγά και τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ, επειδή με ρωτάτε και επειδή είμαι εδώ μαζί σας και σας ευχαριστώ πολύ που κουβεντιάζουμε, είχα επιδόσεις, κύριε Τριαντεφυλόπουλε, όχι σε αυτά. Εγώ είχα επιδόσεις, παρότι ήμουν ένας πολιτικός που θα μπορούσε να κοιτάξει τη δημοφιλία του, είχα επιδόσεις σε πολιτικές να πάρουμε πίσω τα λεφτά από τη διαφθορά και τη σπατάλη. Και έχω κάνει ρεκόρ. Είμαι περήφανος. Δηλαδή, όταν με το καλό αποσυρθώ, θα λέω ότι σε αυτά τα οποία έχω κάνει για τον τόπο μου, είναι τα 3 δις ετησίως που πήρα πίσω από τη σπατάλη και τη ρεμούλα στα φάρμακα πάσης μορφής. Νοσοκομιακά, ασφαλιστικά φάρμακα, 3 δις. Τρία δις κατ' έτος. Αυτά λέει και ο Άδωνης σήμερα, αλλά... Όχι. Αυτά τα έκανα εγώ. Ναι, αλλά από τότε... Ξέρω τι κάνουν οι επόμενοι. Τι είδε ο ασθενής, τι είδε στην τσέπη του από τη δική σας δράση? Η δική μου δράση ήταν για να διατηρηθεί το σύστημα όρθιο, να πάρω τα λεφτά από τους κλέφτες, να πάρω τα λεφτά από τη σπατάλη. Δεν και το έκανα. Τα πήρατε. 3. Τα πήρατε. Βεβαίως. Το λέει όλος ο κόσμος. Και πού πήραν στην τράπεζα? Αν δεν υπήρχαν τα χρήματα αυτά από τις περιπτωτές, σε φάρμακα που δεν χρειαζόσασταν εσείς και εγώ, δεν χρειαζόταν κανένας πολίτης και τα συνταγογραφούσαν, θα έπρεπε να βρούμε δανεικά για να τα πληρώνουμε. Αυτού του είδους είναι η επιστροφή. Δηλαδή απεσοβήθησαν από αυτή την πολιτική νέα μέτρα. Μέτρα που θα είχαν να κάνουν με όλα αυτά που λέγαμε πριν. Αλλά δεν είχα εγώ ανάμειξη στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία, με την ανάπτυξη, που πρέπει σήμερα να επικεντρωθεί, όπως έλεγε ο κ. Σαμαράς προεκλογικά και το ξέχασε, όλο το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, να σας πω εγώ γιατί δεν έχετε τουλάχιστον προσελκύσει τους ψηφοφόρους που θα μπορούσατε να έχει προσελκύσει το κόμμα σας και να βρίσκεστε πολύ ψηλά αυτή τη στιγμή. Κουβεντιάζω καθημερινά με ψηφοφόρους και οπαδούς του ΠΑΣΟΚ. Είναι πολύ θυμωμένοι μαζί σας. Πρώτον, διότι εγκαταλείψατε το κόμμα που είναι γωνία μαγαζί στα χέρια ενός βουλημικού ανθρώπου πολιτικά, ο οποίος δεν έχει τον ίσιο του πολιτικού να κρατήσει κόσμο από κάτω του. Δηλαδή θεωρείται ανθρωποδιώκτης. Και έχει φτάσει στο ΠΑΣΟΚ να έχει μαραζώσει, είναι μεταξύ, κυμαίνεται μεταξύ 4,5% και 5% κενό τον Βενιζέλο. Τον οποίο αντιμετωπίσατε στιγμιαία, μετά τον ασπαστήκατε και του παραδώσετε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό ο κόσμος δεν τον συγχωρεί. Είναι πολύ βασικό. Είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι μαζί με τον Βενιζέλο ήσασταν οι υπερασπιστές του Τσοχαντζόπουλου, ο οποίος αποδεδειγμένα πήγε στη φυλακή. Δηλαδή το 2005 πρωτοστατήσατε με την παρουσία σας στη Βουλή, υπερασπιζόμενοι έναν άνθρωπο που δυστυχώς κατέληξε εκεί να στείνει εταιρείες πάνω στο δημόσιο χρήμα. Με τον Σμπόκο. Και για τα δύο θέλω να μιλήσω. Ναι, πρώτα για το δεύτερο. Σας λέω τι μου έλεγαν άνθρωποι που σας αγάπησαν, σας εμπιστεύτηκαν και που θεωρούσαν
ότι θα σηκωθείτε ένα πρωί και θα του πείτε αρκετά φίλε, φτάνει αυτό το παραμύθι, οι πολυλογίες και η θεωρία, γιατί είσαι πρώτος στο λέγειν, αλλά το μαγαζί αυτό έχει μια ιστορία. Το πολιτικό μαγαζί εννοώ, δεν σου ανήκε και δεν μπορείς με πραξικοπηματικό τρόπο να κάθεσαι εκεί μέσα για να παριστάνεις τον αντιπρόεδρο του Σαμάρα. Να πιάσω το δεύτερο που είναι πιο χοντρό. Το θέμα του Τσοχαντζόπουλου και της εξεταστικής. Ναι. Το 2004-2005 που έγινε η δουλειά αυτή με την εξέταση από τη Βουλή και από την οποία εξέταση προέκυψε και η ανάγκη να έχουμε στοιχεία από την Ελβετία και τα λοιπά, τα οποία τα είχαμε ζητήσει όλα, δεν είχε ακόμα σκάσει τίποτα σχετικό με ό,τι έσκασε αργότερα, όπου αντίστοιχη εξεταστική επιτροπή με τον κύριο Μπόλαρη το κατέταξε και παρέπεψε τον Τσοχαντζόπουλο το 2010. Όλα αυτά για τα σπίτια, δεξιά και αριστερά, το σπίτι ακόμα, ας πούμε, το σπίτι του, δεν ήταν γνωστά. Δεν υπήρχαν στοιχεία βάσει των οποίων σε εκείνη την εξεταστική επιτροπή θα έπρεπε να ερευνηθεί ο Τσοχαντζόπουλος αλλιώς και να καταλήξει κάπου. Γι' αυτό και όλα τα κόμματα, ακόμα και ο συνασπισμός τότε και το ΚΚΕ, στα πορίσματά τους λέγανε ότι αποδείξεις για ποινική ευθύνη δεν είχαν. Άρα θέλω να πω σε αυτούς που είχαν παρακολουθήσει από τότε τα γεγονότα ότι αν είχαμε κάτι. Καταρχάς να σας πω ότι σε συσκέψεις που είχαμε κάνει τότε οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαμε πει ότι αν αυτά τα οποία λέγονται για λογαριασμούς και τα λοιπά είναι αληθή, θα τον παραπέμψουν. Το έκαναν οι συνάδελφοί μας 5 χρόνια αργότερα. Αλλά τα στοιχεία που είχαν εκείνοι δεν τα είχαμε εμείς τότε. Μπορείτε να δείτε την εξεταστική και να τη δούμε και μαζί, αν θέλετε, βήμα της με βήμα της τότε. Γιατί βιαστήκατε λοιπόν πρώτου πολιτικού? Αυτό αφορά το θέμα της διαφθοράς. Γιατί σπεύσατε να τον στηρίξετε, τον Βενιζέλο? Και δεν μείνατε πίσω επιφυλακτικοί, επιφυλασσόμενοι παντός δικαιώματος του ελληνικού λαού, τον οποίο εκλάπησαν αυτά τα χρήματα και είναι πολλά. Για ποιον λέτε τώρα? Για την περίπτωση του Τσοχαντζόπουλου. Είπαμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για την παραπομπή του. Γιατί σπεύσατε? Δεν σπεύσαμε. Σπεύσαμε να ζητήσουμε την Εξεταστική Επιτροπή. Πρώτος εγώ το είχα κάνει. Είχαμε ζητήσει να συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή για τα εξεταστικά. Πριν από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ ποντάρω στην ειλικρίνειά σας και το λέω δημόσια αυτό. Γιατί βεβαίως για έναν άνθρωπο, όταν είναι ισχυρός, μπορείς να πεις τα καλύτερα λόγια. Λοιπόν, όταν δεν έχει την εξουσία πάντου όπως εσείς τώρα, εγώ θέλω να πω ότι ποντάρω στην ευθύτητα και την ειλικρίνειά σας. Παρακολουθήσατε τους διαλόγους από τη συνομιλία του Χατζόπουλου Σμπόκου που παρουσιάζω από τις εκπομπές μου? Ναι, τις έχετε πάρει? Όχι όλους, αλλά έχω πάρει αρκετούς. Χθες? Χθες όχι, χθες δεν είδα τηλεόραση. Μπορούμε να δούμε αυτό το κομμάτι το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι ο κύριος Τσοχαντζόπουλος, καταγράφοντας τον Σμπόκο, προφανώς για να τον έχει στο χέρι, γιατί από ό,τι φαίνεται από το όλον του πράγματος, ο Σμπόκος έχει βγάλει τα λεφτά έξω σε ειδικούς λογαριασμούς, μέσω μιας δικηγόρου, της οποίας έχει δοθεί πλέον το όνομα, και προσπαθεί να του αποσπάσει χρήματα. Και πάνω στην κουβέντα για το πού θα δανειστούν τώρα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα δικαστικά έξοδα και τα υπόλοιπα, ψαρεύει ένας τον άλλον και βέβαια εκεί αναφέρονται ωραία ονόματα όπως είναι ο Λάτσης, ο Βαρδινογιάννης, ο Ραυτόπουλος, ο συνδικαλιστής, ο Γιώργος Ραυτόπουλος, ο Γραφιώτης, στελέχη του ΠΑΣΟΚ δηλαδή, και άλλοι οι οποίοι έκαναν καριέρα και τα οικονόμησαν και έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Αυτό το παίξατε χθες? Για δείτε το και μετά θέλω το σχολείο σας. Χρειάζομαι λεφτά λοιπόν. Δεν μου λες κάτι, ο κοινός ο τύπος της... Ποιος? Όχι, όχι, όχι. Τι? Τι όχι? Σου είπα τι έχει γίνει. Τι μου είπα? Πώς έχουνε, θυμώσαι από τότε που δεν έφερα τα χρήματα για να τα επενδύσουμε που είχαμε πει και τα λοιπά και τα λοιπά, νομίζουν ότι το έκανα επίτηδες. Που είχαμε δέτε... πει? Ναι, ναι ρε παιδί μου, δεν σου είχα πει. Ότι αυτοί περιμένανε μετά από τρία... Α, τι τώρα σου λέω. Αυτά που μου είχαν δώσει. Περιμένανε ότι εκεί στον Ολλανδία, μετά από ένα-δύο χρόνια ξέρω εγώ, θα τα έφερνα να τα επενδύσουμε και μου είχαν ετοιμάσει προτάσεις για δουλειές εντυπωσιακές και τα λοιπά και τα λοιπά. Και με το εγώ βέβαια δεν μπορούσα να τα φέρω και νομίζανε ότι δεν θέλω. Γιατί με χρεώσουν τώρα στο Βαρδινογιάννη, έχει γίνει άλλη παρεξήγηση από εκεί. Ότι? Με χρεώσαν στο Βαρδινογιάννη, μου λέει, δεν φαίνεται τα πήγε στο Βαρδινογιάννη, στο Σάλα. Τι σιγά.
Με σιγά σιγά το σάλα, αυτή είναι η ιστορία. Ωραία. Με τον Βαγγέλη τον Χρόνη. Ωραία. Άστα αυτά τώρα. Χάλασαν οι σχέσεις μου. Είναι τελείως τυπικές. Κατάλαβες. Του ζήτησα προχθές για το παιδί να μου πει αν μπορεί να κάνει τίποτα κλπ. Μου λέει, ξέρεις, εμείς δεν έχουμε δυνατότητα. Για ποιο παιδί. Φτάσου, για το δικό μου το παιδί. Για σχολείο, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, αν μπορούσαν να το πάρουν και τα λοιπά και μου λέει, ξέρεις, δεν έχω δυνατότητες. Ήδη έχουμε σχολεία αυτός. Αυτός. Έχουν, είναι στο Ίδρυμα, είναι το Ποδοσάκιο. Στο Ποδοσάκιο Ίδρυμα πάνω αυτό είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Και ξέρεις τι μου απάντησε. Δυστυχώς δεν μπορώ. Ακούς, δυστυχώς δεν μπορώ. Δυστυχώς δεν μπορώ. Πρίσιας το όνομα, ε. Κατάλαβε, όχι για μένα. Δεν θέλει να έχεις σχέση, ε. Μετά από όλα αυτά, βέβαια ο βασικός λόγος είναι ο άλλος. Λοιπόν, η γνώμη μου... Τον έχεις ο ίδιος ο Λάτσης. Αλλά αυτοί έχουν μεγάλο πρόβλημα τώρα. Δεν ξέρω αυτό τι άλλο θέλω. Λοιπόν, πού θα βρούμε λεφτά, Γιάννη, αυτό είναι το θέμα τώρα. Πρέπει να βρω λεφτά. Α, είπαμε. Με βάλουνε μέσα. Τι μετά είπαμε, από πού. Ναι, θα με βάλουν μέσα. Πρέπει να καταθέσω εγώ λεφτά τη Δευτέρα, την Παρασκευή. Πώς θα καταθέσει. Πάλι τα ίδια. Θα βρω τον τρόπο, Γιάννη μου, δεν ξέρω πώς. Θα το πεις, θα έχω εξηγήσει πώς θα γίνει. Θα έχω εξηγήσει. Θα δώσω, θα μου δώσουν ιδανικά, θα βάλουν κόσμο, θα μου δώσει, θα μου στείλει στο λογαριασμό μου. Θα τους πω να στείλουν λεφτά. Επί της ουσίας το κάνεις ή για τον τύπο. Όχι επί της ουσίας, τι ουσίας. Αν λοιπόν το κάνεις επί της ουσίας. Επί της ουσίας, αλλά πρέπει να βρω λεφτά. Να βρεθούμε λοιπόν 10 άνθρωποι. Ναι, δεν έχω. Να βάλουν από 10.000. Δεν έχω. Είσαι σοβαρό. Απόλυτα, δεν έχω. Εγώ δεν έχω. Άμα αρχίζεις και σου λέω ονόματα. Με λέγε ότι θέλεις, δεν έχω. Δεν το ψάξα. Δεν το ψάξα. Δεν το ψάξα. Τρεις μέρες το ψάχνουν, σου λέω. Όχι. Μισό λεπτό. Μα σου λέω. Ναι, όχι. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν πάρεις τον Δρόσο. Ποιο Δρόσο θα μου δώσει ο Δρόσος 10.000. Όχι, να σου πει όχι. Τι να σου πει όχι. Θα σου μοιάσει τώρα. Για χούμπα. Πήρα το χούμπα, βλή. Όχι, την αυτάρεση. Μιλάμε για επίσημη διαδικασία. Γιατί επίσημη και ο χούμπα δεν είναι πρόβλημα. Τι, θα σου καταθέσει επίσημα. Έχεις 32 τώρα, εντάξει. Εσύ, άλλο πράγμα έχουν είναι τους να τρόπους. Ψάχνεις. Ναι, εντάξει. Εσύ, δηλαδή, εγώ μιλάω από τους πολιτικούς σου φίλους, αφού εσύ αυτή τη στιγμή σε δύσκολη κατάσταση. Ναι. Και αφού αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δικιά σου διαδικασία, ότι δεν έχω, ναι. Θα αποταθείς λοιπόν σε συγκεκριμένους ανθρώπους, ναι. 15-20. Αν κάνεις μια λίστα, προφανώς όχι υποψήφιος κατηγορούμενος. Έχω πιάνει, ρε. Τους έχω πιάσει. Μιλάω με 30 άτομα μιλάω. Ωραία. Από προχθές. Και σου λένε όχι. Δεν μπορεί. Άλλος λέει ένα χιλιάρικο, άλλος λέει δεν μπορώ. Άλλος λέει βέβαια δυο χιλιάρικα, άλλος τρία χιλιάρικα. Άμα πάρεις τον Κοσλιόπουλο, άμα πάρεις τον Διώκα. Του Κοσλιόπουλος. Μα τον πήρα. Όχι αγραφιό. Τα έχει βγάλει ένα καροχρήματα. Ωραία. Με τα βεζινάτικα όπως λες. Και αντί λοιπόν να βάλεις κάποιον ούτε μου μιλάει. Αντί να βάλεις κάποιον πιφυλαράκο, ο άλλος μπαίνει μέσα. Ναι. 10 χιλιάρικα. Τα πει όχι, όχι, να το πει όμως. Να το πει, μπράβο. Να το πει ρε στα γλαβάλα. Να το πει, να το πει. Να το κάνεις αυτό. Να το πει. Το χωραφάτο ίδιο του δρόσου, τους έκανες άρχοντες και τώρα ο μόνος άνθρωπος ο οποίος σου έμεινε για να σε βοηθήσει και του βάζει ότι το χτυπάνε. Τι κάνω εγώ, βάζω και την πάνε, αν δεν φύγεσαι. Ο μόνος άνθρωπος που σέμνει είμαι εγώ, ναι. Για να σε βοηθήσω. Ναι. Και με έχεις απέναντι. Όμως αυτή τη στιγμή τώρα... Και μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, που διαρωτάσαι τι είναι αυτό, το δημοσίευμα. Ναι, γιατί να μην διαρωτώ. Να λες, μήπως είσαι πίσω. Να μην διαρωτώ. Δεν μου λες, γιατί να μην διαρωτηθώ, αφού απ' έξω με παίρνει ο άλλος ο με βρίσκει. Όχι, σαν να σε παρακαλώ. Αυτό εννοείς, ότι είναι πίσω. Όχι, δεν είναι αυτό που είναι πίσω. Αλλά ένα λεπτό. Το κατάλαβα. Πώς βρήκε τα χαρτιά αυτός από σένα. Ποιο από τη Βουλή είναι μέσα όλα. Α, μπράβο. Από το, και από το... Από το, ναι, από το εσένα το λοιπόν. Μου, μέσα όλα. Ωραία, μπράβο. Άρα λοιπόν εσύ και τάκοψε πρέπει, και να, έχεις, όπως ήθελε πρέπει αυτό. Να έχεις ενοχληθεί. Διότι τάκοψε και τάραψε όπως θέλει αυτό. Όχι, έκοψε αυτά που, θέλει. Που αφορούν εσένα. Ωραία, λοιπόν και... Έκοψε αυτά, εγώ σου τα βρήκα. Έκοψε αυτά που... και σου τα έγραψα κιόλας. Εδώ μέσα. Ναι, βέβαια. Διάβασε. Ναι. Σου τύπωσα από το πόρισμά μου. Τα λοιπόν, λέω. Είναι λογικό να σκεφτώ ότι εσύ τα ξέρεις. Ο τύπος που τα βρήκε αυτό που τι έκανε. Τι είναι αυτό. Δεν κατάλαβα. Κατάλαβες πάρα πολύ καλά τι σου λέω. Εντάξει τώρα, τέλος. Λοιπόν, το θέμα τώρα είναι άλλο. Το ξαναλέω. Γιάννη, με συγχωρείς τώρα, θα μπορέσεις... Δεν πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι... Ναι, εντάξει. Έτσι, ότι στο αίτημα ότι θέλω αυτά να μου τα καταθέσετε, ναι, ναι. Δεν θα τα αποκριθούν. Ωραία. Λοιπόν,
Σύμφωνοι. Ό,τι και να δεν το έκανε. Μα πάλι τα ίδια. Λέω τρεις μέρες ψάχνω τώρα. Και βρίσκω επιτυχίες κατά. Δηλαδή δύο χιλιάρικα, ένα χιλιάρικο. Δηλαδή πάρεις το Δημάδι. Και ο Δημάδι, δεν δίνει φράγκο ρε. Το Δημάδι, ότι θες λες μου ρε. Ο Δημάδι σου είπα, θα βάλει ένα πεντακοσάρικο. Πες το όπως σου το λέω. Όπως σου το λέω. Εγώ κάνω κατάλογο τώρα, θα δεις. Κατάλογο ανθρώπων θα κάνω. Έχω αρχίσει και μιλάω. Είναι μοναδική ευκαιρία. Πήρα τον Ραυτόπουλο, πήρα τον Δασκαλάκη, πήρα τον άλλο. Ο άλλος ό,τι μπορούν θα κάνουν οι άνθρωποι. Και να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Ναι. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι να βάλει δεν ξέρω ποιον, μάλλον τον Ραυτόπουλο. Ναι. Και αν η ιστορία είναι παλιά με τον Σταθερό που θυμάσαι. Την έχω ήδη κάνει. Τον έχουμε πλησιάσει. Και για να μπορέσει να βοηθήσει δεν μπορεί προς το παρόν. Περιμένει λεφτά από τη, μετά τις 20 του είχα μπει για να έρθει αυτού. Δεν μπορεί. Δεν του δίνει το κράτος. Δεν μπορεί. Πολύ απλά. Αυτό που ζούμε. Είτε να του δώσουν μετά το 20. Ο ίδιος είναι αυτό που τους πλησιάζει. Μπορεί, όχι. Ναι. Του είπα αυτό που σου είπα. Όχι, δεν του πω όχι. Λέει, περιμένω μετά τις 20 που υποσχέθηκα και δεν... 20. Ιου Γενάρη. Και δεν μου δώσανε. Ακόμη δεν μου δώσανε. Δεν ξέρω, έτσι μου είπανε. Τώρα βέβαια περιμένει, το καταλαβαίνω από τις τράπεζες. Διότι οι τράπεζες και συνοικουμένες. Αν δεν περάσει το PSI δεν κουνιέται κανένας. Να πάρω τα 40 δις να κινηθούν. Έτσι. Δεν δίνει κανείς λεφτά. Δεν φανώ. Ένα μήνυμα. Άσχημο μήνυμα. Ποιον. Στον... Ραυτόπουλο. Όχι. Ποιον. Δεν το πιέζω Ραυτόπουλο. Στον άνθρωπο αυτόν. Τι άνθρωπος είναι. Έμαθα ότι αυτό είναι έξαλλος. Θυμάσαι παλιά. Εσύ δεν με έβρεσε, πήγε τον βρήκα. Ναι. Αν τα έδωσες στον τέτοιο, ναι. Παίρνει κάτι τάφα για ο Ραυτόπουλος. Όχι, εγώ δεν ξέρω αν μου φάει. Εμένα τα πήρε ο Ραυτόπουλος. Εσύ δεν με έβρεσε, δεν πήγε τον βρήκα. Ναι, λοιπόν. Καλά, εσύ τι σχέση έχεις τώρα με αυτόν. Αυτός είναι από το διπλανό χωριό. Από σένα. Βεβαίως. Α, δεν το πω. Και ο λόγος ήταν αυτό που δεν το συνάντησα ποτέ. Μάλιστα. Έψαχνε λοιπόν να με βρει εμένα τότε για τα κορνέτ. Ναι. Και εγώ επειδή λέω μακριά. Μες. Θα πούνε αλφα μήτα γάμα. Και βρήκε τον Ραυτόπουλο. Μες. Και πήγατε κατά ούτε πήρε χαμπάρι. Ναι. Έτσι. Λοιπόν. Ούτως ή άλλως ήταν υπόθεση που εξηγήθηκε στον επόμενο από μένα. Ναι. Λοιπόν. Και μετά μου λες ρε ζητώ και το πήγαινε να ρωτήσεις αν δεν τα έδωσε. Και πήγε και μου λέει δεν είσαι καλά μου. Πες δεν σου έκανε επιστροφή. Μες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αν μπορείς να πεις κάτι, θα το κάνεις. Όχι, εγώ θα το κάνω. Δηλαδή, για να μην το κάνεις κακό, όχι στην υπόθεση, κακό, για να βοηθήσεις, θέλω. Πω... Για να βοηθήσεις. Θα του πω κανένα δεν τράπεζε. Ναι, κι άλλο. Δεν τράπεζε. Έτσι, έτσι. Πες το έτσι. Πες το έτσι. Με χωρίζει. Ούτε τον Θωμά μπορώ να πάρω. Γιατί. Δεν απαντάει κι αυτός. Δεν απαντάει. Ναι. Δεν κάνει επιστροφή. Δηλαδή... Λέει θα σε πάρω και δεν παίρνει. Δεν θα το παίρνεις τώρα το κλειστικά το τηλέφωνο. Το δικό του, αυτό που έχουμε χρόνια. Όχι, θα το πάρεις από ένα... Τι, εγώ. Εγώ το παίρνω από άγνωστο τηλέφωνο. Στο δικό του όμως παίρνω, δεν έχω άλλα. Τι του λέω ότι θα σε πάρω. Θα σε πάρω και τα λοιπά. Όχι, θα το παίρνει συνέχεια. Αυτός κι αν είναι εκκρεμής. Αυτός λέει δεν έχω. Αυτός μου είχε πει εμένα πριν από κάνα δύο χρόνια δεν έχω καμία εκκρεμότητα μου λέει. Ψέματα. Τα έχω ρυθμίσει όλα μου λέει. Τίποτα δεν είναι. Ξέρω ότι είχε σου. Μεγάλη εκκρεμότητα. Λοιπόν τώρα με συγχωρείς Γιάννη. Μπορούμε να υπολογίσουμε από τους ανθρώπους. Να τελειώσω. Να μας στείλουν κανένα φράγκο. Να μας στείλουν κανένα φράγκο. Όχι περιμένουμε αλλά αυτοί δεν κάνουν εκτίμηση. Θα πρέπει ας πούμε χωρίς ψέματα να υπάρξει μια εκτίμηση ότι... Τέσσερα θα τα δω τα χαρτιά και θα το... Μάλιστα. Ικτρή εικόνα. Λείπει στεναχώρια. Αλλά θέλω να ξαναπώ για την προηγούμενη συζήτησή μας ότι αυτά είναι στοιχεία που δεν υπήρχαν τότε. Ούτε καν το 2010 που έγινε η δεύτερη Εξεταστική Επιτροπή, την προείδρευε ο Μάρκος Μπόλαρης και που για τα υποβρύχια και τα υπόλοιπα παρέπεμψε τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Δηλαδή επί Πασόκ παραπέμφθηκαν αυτοί. Τώρα. Και το λέω γιατί διασώζει τουλάχιστον τα προσχήματα. Ναι. Θα έλεγα σε έναν πολίτη ο οποίος σωστά. Σαλταρισμένος τα ακούει όλα αυτά και σου λέει δεν το κάνανε από πιο παλιά. Ναι. Δεν υπήρχαν αυτά. Ξέρετε τι λέει ο πολίτης όμως. Ότι ρε εσείς αφού ξέρατε ότι μασουλάνε όλοι αυτοί. Και δεν, με το αζημίο το θεωρούσαν δεδομένο δηλαδή ότι μπορούν να βουτάνε το χέρι στο μέλι. Δεν προέκυπτε από τα στοιχεία που είχαμε. Σας λέω. Τώρα λοιπόν έφερα μία βαλίτσα στοιχεία με τον μάρτυρα. Ο οποίος κουβαλούσε τα λεφτά σε πέντε υπουργούς.
2 του ΠΑΣΟΚ και 3 της Νέας Δημοκρατίας, ιστορικά στελέχη των δύο κομμάτων. Και παίρναν 400 αριές σε τσάντες. Ναι, αυτά είναι στη δικαιοσύνη, δεν είναι? Ναι, αλλά εγώ θέλω να πω κάτι πριν που είπατε. Ακούω, στη δικαιοσύνη είναι ένα κομμάτι. Ναι. Ο κόσμος περιμένει και την πολιτική αντίδραση. Τα πήγα λοιπόν εκεί. Αυτά τα στελέχη όλα έχουν μείνει στην άκρη, γιατί προφανώς αντιλαμβάνονται ότι έχουν ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί. Σου λέει, κάτσε τώρα, μην ξεσκεπάσουν και εμάς και μας οδηγήσουν στη φυλακή. Και θα περίμεναν από κόμματα νέα, όπως είστε εσείς, αντίδραση. Να πούνε, έλα εδώ, τρία Ραφιλόπουλε, φέρτε τα στοιχεία όλα εδώ και θα πάμε εμείς τώρα την υπόθεση να την προχωρήσουμε, διότι μας αφορά το θέμα. Αφορά την τιμή μας, την αξιοπρέπειά μας. Ο κόσμος με ποσοστό συντριπτικό ψηφίζει υπέρ των κομμάτων στα ερωτήματα που θέσαμε στην τελευταία διαδικτυακή ψηφοφορία, οικονομικές ελαφρύνσεις, πηγές ενέργειας, εκμετάλλευση των πόρων ενέργειας και διάφορα τέτοια, ψήφισε την άμεση τιμωρία των κλεπτών. Η τιμωρία των κλεπτών προκύπτει μόνο από δικαστικές αποφάσεις, όπως και για την υπόθεση που δείξατε πριν, που έχουμε πρόσφατες καταδίκες. Και από πολιτικές πρωτοβουλίες όμως. Από πολιτικές πρωτοβουλίες για να, πώς να πω, για να αναζητώνται πολιτικές ευθύνες ή για να πηγαίνουν φάκελοι στη δικαιοσύνη. Και πάντως στο τέλος, είτε ο ιδιώτης είτε πολιτικός σηκώνει μια υπόθεση, η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Mm-hmm. Είπατε πριν, μου έκανε πολύ εντύπωση που το λέτε εσείς, ότι η δικαιοσύνη εν προκειμένου καθυστερεί, ενώ αλλού, όπως στη Χρυσή Αυγή, σπέβδει. Και κάνετε μια κριτική. Εγώ το έχω πολύ ζυγίσει αυτό. Συγγνώμη, να το εξηγήσω. Μια δημιουργήθηκα μια, κύριε Λοβέρδε. Χθες και ο Σεραφείμ Φιντανίδης, που κάναμε αυτή την κουβέντα δημόσια, στο ερώτημά μου, γιατί δεν κυνήγησαν την εγκληματική οργάνωση που λέγεται Χρυσή Αυγή από τότε που κατηγορεί το αρχηγός της ότι έβαζε βόμβες μέσα κινηματογράφου, θυμάσαι έναν άνθρωπο που στα πόδια του βρέθηκαν τα εκρηκτικά σπίτι του, από τον Ανδρουτσόπουλο περίανδρο που τσάκισε έναν φοιτητή έξω από την Ευελπίδων, και από τόσα τα οποία συνέβησαν, γιατί έπρεπε να φτάσουμε στους Πακιστανούς και με το πρόσχημα ότι χτυπάνε τους μετανάστες και συμπεριφέρονται με αυτό την άθλια συμπεριφορά που συμπεριφέρονται, να πάμε και να συλλάβουμε πραξικοπηματικά σε 7.30 το πρωί την ηγεσία τους, όταν από κάτω προς τα πάνω θα μπορούσαν να έχουν φτάσει τόσα χρόνια. Και συμφώνησε και ο Φιντανίδης ότι τότε είχαν 0,5%. Σήμερα που έφτασαν στο 15%, το πράγμα έχει ενδιαφέρον. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι λίγο πρόστιχη η πολιτική. Κοιτάξτε, ανακαλύπτει τις εγκληματικές οργανώσεις όταν διακυβεύονται τα συμφέροντά της. Η πολιτική έχει ευθύνες εδώ, και ειδικά για τις ευθύνες της καθυστέρησης από τη Νέα Δημοκρατία. Έχω μιλήσει και εγώ πάρα πολλές φορές. Και το ΠΑΣΟΚ που έχει δεν κυβερνούσε μόνο η Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια. Δεν είχε τέτοιο. Καταρχάς, οι υποθέσεις αυτές σε ένα επίπεδο δικαστικό είχαν ερευνηθεί. Το ΠΑΣΟΚ και μέχρι το 2012 που έφυγε δεν είχε φαινόμενα από την Χρυσή Αυγή ιδιαίτερα που έπρεπε να διώξει. Εκείνα που εδίωκε η αστυνομία. Τα δίωκε η αστυνομία, είτε πρόκειτο για οργανώσει ακροδεξιά, είτε πρόκειτο για οργανώσει ακροαριστερά. Υπήρχε μετά από τη Νέα Δημοκρατία μια εποχή φλερτ, ειδικά τον Ιούνιο του 2013 με το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία. Θυμάστε πόσα στελέχη είχαν μιλήσει συμπαθητικά για τη Χρυσή Αυγή. Και όλα, κατά τη δική μου γνώμη, ξεκίνησαν όχι από την αύξηση του ποσοστού της, αλλά από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Από εκεί άρχισε να αλλάζει. Γιατί σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, τους πείραξε και όχι άδικα, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ το ελέγχω αυτό, ότι ήταν Έλληνας, ενώ αν ήταν Πακιστανός δεν θα τους πείραζε. Η ανθρώπινη ζωή ίδια είναι, όποιο και αν είναι το θύμα, κατά τη δική μου προσέγγιση, και έγιναν όσα έγιναν. Ένας πολιτικός που τα βλέπει αυτά που γίνονται μετά από την ιστορία με τη Χρυσή Αυγή. Εγώ για τη δικαιοσύνη κουβεντιάζω τώρα. Απλώς θα αντιδρώ σε κάτι που λέτε. Ένας πολιτικός που το βλέπει αυτό. Εγώ είμαι και καθηγητής νομικής, έτσι. Έχω και μια ευαισθησία ή και μια γνώση σε ορισμένα τέτοια θέματα. Έλεγα, βλέπω ορισμένες φορές και πράγματα που δεν συμφωνώ με όσα η δικαιοσύνη πράττει. Είμαι όμως πολιτικός, ήμουν υπουργός, είμαι βουλευτής, είμαι μέλος του νομοθετικού σώματος. Αυτή είναι μια άλλη κρατική λειτουργία. Λέω, τι πρέπει να κάνω. Εδώ στην Ελλάδα τα ισοπεδώνουμε όλα. Εύκολα λέμε ο Σανά ή η Σταύρωσον. Και τα δύο μέσα σε δευτερόλεπτα μπορεί να τα πούν. Λέω να κρατήσω τον εαυτό μου μακριά και να συμβουλεύω όλη η πολιτική να κρατηθεί μακριά όταν μια υπόθεση πηγαίνει στη δικαιοσύνη. Δεν βλέπω ενδεχομένως εξαιρετικά καλές ενέργειες. Βλέπω. Πρέπει να τις επαινώ. Όχι. Επηρεάζει τη δικαιοσύνη όποιος την επινύει και όποιος την έμφεται. Το ίδιο είναι.
μπράβο να λες η ανεξάρτητη δικαιοσύνη ή από την άλλη να λες η εξαρτημένη δικαιοσύνη η οποία κτλ. Εκεί που δεν συμφωνώ, πρέπει να το λέω, και υπάρχουν ενέργειες με τις οποίες δεν συμφωνώ. Έχω πει όχι. Δεν θα πρέπει να μιλάω. Αφήνει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Έτσι τοποθετήθηκα σε όλες τις φάσεις των συλλήψεων των μελών της Χρυσής Αυγής. Παρότι κι εγώ συμμερίζομαι αυτό που λέτε. Δηλαδή είναι μια προσέγγιση η οποία μπορεί να δείχνει εν μέρη τυφλή. Προέρχεστε. Αλλά ένας πολιτικός, με συγχωρείτε, δεν μπορεί ένας πολιτικός να κλείσω τη σκέψη μου. Ναι. Τι πρέπει να κάνει σε κάθε απόφαση των δικαστηρίων που δεν συμφωνεί να βγαίνει και να τους χτυπάει και σε κάθε απόφαση που συμφωνεί να βγαίνει τους επαινεί, τότε ποια είναι η ανεξαρτησία των λειτουργιών? Χρησιμοποιώντας εγώ τη δυνατότητά μου να είμαι στα μέσα ή από το βήμα της Βουλής, που είναι ένα βήμα πάρα πολύ σοβαρό, να προσπαθώ να επηρεάσω τη δικαιοσύνη, ακόμα και για πράγματα που δεν μας, που δεν μ' αρέσουν, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και γίνονται πράγματα που δεν μ' αρέσουν. Θεωρώ ότι πρέπει να κρατάω χαμηλή φωνή ή να μην μιλάω καθόλου. Απλώς να λέω, έχω εμπιστοσύνη, είναι μια ευρωπαϊκή χώρα αυτή, έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη της. Τι άλλο να κάνω? Ναι, θεωρώ ότι η απάντησή σας... Να πάω να πω του δικαστή, εγώ καθυστερείς. Να σας πω αμέσως. Ναι. Του πω καθυστερείς. Μπορώ να πω ότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα καθυστερεί, κάνεις αγωγές, κάνεις μηνύσεις, εκδικάζονται μετά από 7-8 χρόνια και αυτό είναι κακό για την ανάπτυξη και για τα δικαιώματα του πολίτη. Αυτό μπορώ να το πω και να προτείνω πώς αυτό θα γίνει καλύτερο. Αλλά να λέω, στην περίπτωση αυτή, ας πούμε, τη σύλληψη του αρχηγού της Χρυσής Αυγής. Θα σου απαντήσω. Σας ξάφνιασε εσάς αυτό? Εμάς μας ξάφνιασε. Εμένα με ξάφνιασε εκείνο το Σάββατο το πρωί. Τι έπρεπε να βγω να κάνω, κύριε Τρίτη? Πρέπει να πω, ξαφνιάζομαι και ασκώ κριτική? Όχι. Θα σας απαντήσω ευθέως. Θα λέγανε μετά ότι αυτός, ας πούμε, πώς να πω, παρεμβαίνει. Θεωρώ ότι η απάντησή σας είναι ακαδημαϊκή. Γιατί είναι ακαδημαϊκή? Θα σας απαντήσω. Ναι. Και δεν συνάδει με το πολιτικό προφίλ ενός ανθρώπου πάνω στον οποίο ο κόσμος έχει αναποθέσει, ας πούμε, τις ελπίδες του. Προέρχεται από έναν πολιτικό χώρο. Καταρχάς, ο πολιτικός και ο δημοσιογράφος δεν είναι ούτε για να λένε μπράβο, ούτε για να συγχαίρουν. Είναι για να ελέγχουν τα κακό σχήματα και να τα καταγγέλουν. Και οι δύο. Μάλιστα, ο ένας να τα καταγγέλει απλώς, ο δημοσιογράφος, ο άλλος να τα διορθώνει κιόλας, να βρίσκει και λύσεις. Και είναι και το δυσκολότερο. Προέρχεσαι από έναν πολιτικό χώρο ο οποίος έδωσε μάχες, ενώ το πάω στο προπατορικό αμάρτημα, από τον Γιώργιο Παπανδρέου και τον Ανδρέα, που έδωσαν μάχες εναντίον της δικαιοσύνης της διατεταγμένης. Από την υπόθεση Λαμπράκη μέχρι τα χουντικά δικαστήρια στρατοδικεία και τις δίκες που έγιναν μετά. Ο χώρος λοιπόν ο δικός ο πολιτικός, όποτε έβλεπε ότι η δικαιοσύνη στράβωνε, σήκωνε τον κόσμο στο πόδι. Εσείς προέρχεστε από μια άλλη σχολή, η οποία είναι πιο ακαδημαϊκή, το σέβομαι, αλλά όταν αποφασίστε να μην καταγγέλλετε αυτά τα οποία συμβαίνουν με την διατεταγμένη δικαιοσύνη και ελεγχόμενη εντελώς, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δηλαδή όταν θέλει μια υπόθεση την τρέχει σε 5 μέρες και όταν θέλει μια υπόθεση την αφήνει στις καλένδες 3 χρόνια και παραγράφεται 5 όσο χρειάζεται. Λοιπόν, για να μην πάμε τώρα στο νόμο περί ευθύνης υπουργών του φίλου σας του Βαγγέλη Βενιζέλου, αυτό ήταν ο αρχιτέκτονας και τα άλλα τα οποία κούρεψαν τη δικαιοσύνη κυριολεκτικά. Μα πώς είναι δυνατόν? Μπορώ να λοιπόν σας πω δύο λέξεις. Πώς είναι δυνατόν να μην περιμένουμε από εσάς να σηκώσετε τον κόσμο στο πόδι και να διαμαρτυρηθείτε για αυτή την κατάσταση? Κύριε Τριανταφυλόπουλε, βάζετε πολλά. Να τα πιάσω ένα-ένα. Κατά πρώτο, θέλω να ξέρετε, δεν είστε υποχρεωμένος να το ξέρετε, ούτε λέω κάτι σπουδαίο για την ελληνική πολιτική ζωή. Αλλά εγώ από τα 17 μου χρόνια ήμουν οργανωμένος στο αντιφασιστικό κίνημα επί δικτατορίας. Ήμουν μέσα στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης, ούτε απ' έξω ήμουν να κοιτάω και να φοβάμαι να μπω μέσα, ούτε στο σπιτάκι μου κλεισμένος. Και έχω δώσει τις μάχες μου, μέχρι που έπεσε η δικτατορία, 17 χρονών παιδί. Δεν έχει χρειαστεί αυτά να τα επικαλούμε, αλλά ο τρόπος που μου ασκείται κριτική με αναγκάζει να το πω, δεν θα το έλεγα σε άλλη περίπτωση. Συμμερίζομαι αυτό που λέτε για τους αγώνες του Γεωργίου Παπανδρέου, την υπόθεση Λαμπράκη, της διατεταγμένης δικαιοσύνης στα κακά τότε και την αντίσταση, αλλά η χώρα, θέλω να πιστεύω εγώ, μετά το 1974, μετά το 1975 με το νέο της Σύνταγμα, είναι μια χώρα δημοκρατική της Ευρώπης. Δεν ποια είναι... χώρα, αυτή που έχει το νόμο περί ευθύνης υπουργών, δηλαδή της διατεταγμένης δικαιοσύνης, που δεν υπάρχει ούτε σε δημοκρατίες της Κεντρικής Αφρικής, ούτε στις μπανανίες της Νότιας Αμερικής? Αυτή η χώρα μου λέτε ότι έκανε ένα βήμα μπροστά? Η χώρα μου έκανε ένα βήμα μπροστά,
Το πιστεύω και φάλαγγα να μου κάνετε που δεν θα το κάνετε. Εγώ αυτό θα πιστεύω. Θα λέω ότι η χώρα μου είναι μια δημοκρατική χώρα της Ευρώπης. Όμως έχει εστίες σοβαρών προβλημάτων. Μία εστία είναι αυτή, ο νόμος περί ευθύνης των Υπουργών. Το 2006 δεν έχω δικαίωμα να αφηγούμε προβλήματα. Έχω δικαίωμα να μιλάω για αυτά, αν κάνω κάτι για να λυθούν. Το 2006 ήμασταν 12 μόνο βουλευτές που πήραμε την πρωτοβουλία να αλλάξει, γιατί τότε ο Καραμαλής είχε ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, να αλλάξει το άρθρο 86 του Συντάγματος για τον νόμο περί ευθύνης των Υπουργών. Δυστυχώς μείναμε μόνο 12. Πρέπει να λέω ότι είχαμε πάρει την πρωτοβουλία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν από το Πασόκ ακόμα δύο συνάδελφοι. Θυμάμαι τον Σοκράτη Κοσμίδη και από τη Νέα Δημοκρατία οι υπόλοιποι, τον Γιώργο Κοντογιάννη, τον δημοσιογράφο, θυμάμαι. Έτσι τώρα που πιέζομαι στο μυαλό μου να φέρω το γεγονός εδώ. Και άλλοι συνάδελφοι, 12 ήμασταν. Δεν μου έρχονται τα ονόματα τους τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει οι πιο πολλοί ήταν από τη Νέα Δημοκρατία και τρεις ήμασταν από το Πασόκ. Δεν το δέχθηκε αυτό κανένας άλλος συνάδελφος. Δεν μπήκε ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Συνασπισμός τι ήταν τότε, ούτε από το ΚΚΕ. Δεν υπεγράφει η πρότασή μας. Πήγε στον ΚΕΑΔΑ υπό την έννοια ότι δεν συζητήθηκε καν. Δεν μπήκε. Αν δεν πάρουν 50 υπογραφές οι προτάσεις, δεν συζητούνται. Και συνεπώς ξέμεινε στα ζήτητα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, να το θυμίσουμε. Ο συνασπισμός. Τι πρέπει να ήταν τότε. Συνασπισμός. Το 2006, συνασπισμός. Δεν είχαν υπογράψει. Και το ΚΚΕ. Ναι, δεν είχαν υπογράψει. Με ποια λογική, ποιο σκεπτικό. Ότι ενδεχομένως την πρωτοβουλία την παίρναμε εμείς ή ότι τις προτάσεις τους αυτοί θα τις κάνουν μόνοι τους. Και δεν υπογράφουν άλλα κείμενα. Τις έκαναν. Δεν το θυμάμαι. Η συζήτηση αυτή πήγε άπατη. Αν τις έκαναν, ακούστε, και μέσα στο συνολικό τους λόγο υπάρχει και αυτό, ευθύνονται γιατί μη συνυπογράφοντες με εμάς, δεν γίναμε 50. Γιατί αν συνυπογράφαμε όλοι, η αντιπολίτευση τότε σύμπασα και εμείς που ήμασταν τότε βουλευτές, τρεις βουλευτές της αντιπολίτευσης και οι 9 βουλευτές της συμπολίτευσης τότε, θα το είχαμε βάλει και θα το είχαμε περάσει. Έτσι, θα το είχαμε βάλει και θα το είχαμε περάσει. Αυτά. Λοιπόν, άρα έχω δικαίωμα να λέω για αυτή την εισίδα καθυστέρησης που υπάρχει στην Ελλάδα και πρέπει να την, με την επόμενη αναθεώρηση να τη βγάλουμε. Στις προτάσεις που κάναμε τώρα το βάλαμε από τα πρώτα θέματα αυτό, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Άρα δικαιούμαι να λέω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό όμως δεν χαρακτηρίζει όλη την πατρίδα. Η χώρα μας είναι δικαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια χώρα της Ευρωζώνης. Ταλαιπωρείται από τη φτώχεια τώρα και θα πρέπει εκεί να επικεντρωθεί. Θα πρέπει να μην διχαστεί και αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Δεν είμαι ακαδημαϊκός. Έχω φύγει από το πανεπιστήμιο. Όχι ότι αν τα παρατήσω δεν μπορώ να ξαναγυρίσω. Αδρανή η ιδιότητά μου. Δεν πληρώνομαι. Αλλά αν κάποια στιγμή ο λαός πει ότι πρέπει να φύγω, θα γυρίσω εκεί για τα λίγα χρόνια ακαδημαϊκής δράσης που μου μένουν ακόμη. Αλλά η προσέγγιση μου δεν είναι ούτε της γραβάτας, ούτε ας πούμε του φυλαστηρίου. Έτσι. Πάμε και είμαι δεύτερο. Εδώ για να λέμε ό,τι θέλετε, ναι. Ο καθένας από την οπτική που τα βλέπει τα πράγματα. Σωστά. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Εγώ και το πρώτο θεωρώ πολύ σοβαρό, σας είπα. Ο λαός σας είδατε... ήθελε πιο δυναμική συμπεριφορά, σας θέλει μπροστάρι, δεν σας θέλει βριστή. Σκεφτείτε ότι έφτασε σημείο να ψηφίσει τους χρυσαυγίτες. Γιατί μέσα στις μπαρούφες και τις ακροδεξιές κορώνες τους απειλούν το σύστημα αυτό. Και με την ελπίδα ότι θα το εκδικηθούν, καταφεύγουν εκεί. Και κανένας σας δεν έχει συλλάβει το πολιτικό νόημα ότι ο κόσμος θέλει μπροστάρι αυτή τη στιγμή. Βλέπετε δηλαδή, όμως... μπροστάρι, όταν λέμε μπροστάρι, καλά, μέσα ρε. Αν διάβασα καλά... διαλύσατε την... Τρεις χιλιάδες δολοφονίες. Αυτοκτονίες. 4 λένε τώρα αυτοκτονίες. Μα ας είναι και... χίλιες. Και μία να είναι. Και μία να είναι. Αυτοκτονεί ο κόσμος, πηδάει από τα παράθυρα. Διαλύσατε τα δύο κόμματα μετά τη μεταπολίτευση που κυβερνήσετε τον τόπο και οι διάφορες οικουμενικές και συγκυβερνήσεις, την οικονομία ενός λαού. Την ευημερία του, την ηρεμία του, την ησυχία του, τη σύνταξή του, τη δουλειά του. Και τώρα έχει φτάσει σε σημείο η υπόθεση να του παίρνετε και το σπίτι. Για το οποίο δούλευε ολόκληρο χρόνο. Του χώνεται ένα χαράτσι το οποίο θα το πληρώσει ένα χρόνο, δεύτερο, τον τρίτο που δεν θα έχει. Θα χάσει το σπίτι του Χριστιανού. Την πρωτοβουλία για να μην υπάρξουν πληστηριασμοί στην πρώτη κατοικία ή ακόμα και στην εμπορική στέγη, την πήρα εγώ το καλοκαίρι. Δηλαδή, όποιος δεν ήταν αλήτης, όποιος δεν έκλεβε, όποιος δεν έδινε πλαστές επιταγές, όποιος δεν τάτρωγε στα μπουζούκια, όποιος κοίταγε το σπίτι του
και έτυχε να κάνει 2-3 σπίτια, επειδή δεν έχει να πληρώσει τα χαράτσια τώρα, θα τιμωρηθεί, έτσι. Την πρωτοβουλία για την άρση της απαγόρευσης, για τη μη άρση της απαγόρευσης των εξοχικών. Δεν θα χάσει ο πολίτης την πρώτη του κατοικία, θα χάσει το εξοχικό του ή το πατρικό του και θα είναι ευτυχής γι' αυτό. Την πρωτοβουλία για τη μη άρση των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία, στην εμπορική στέγη, αλλά και σε οποιαδήποτε περίπτωση έχει με κάποια δάνεια αγοράσει, την πήρα εγώ στη Βουλή. Την πήρα εγώ τον Ιούλιο-Αύγουστο. Εγώ δεν πάω καν στα δάνεια. Λέω, έχω χιλιάδες γνωστούς, οι οποίοι δεν χρωστάνε ούτε ένα ευρώ. Και έχουν όλα αυτά τα χρόνια, μάζεψαν με φοβερή οικονομία, κατόρθωσαν να κάνουν 1, 2, 3 σπίτια. Τα έριξαν εκεί τα λεφτά της δουλειάς τους. Δεν χρωστάνε πουθενά. Τα χαράτσια που τους έρχονται. Είναι ασήκωτα αυτή τη στιγμή. Την πρωτοβουλία. Τι θα κάνουν, θα τα χάσουν τα σπίτια. Την πρωτοβουλία για τους πληστηριασμούς την πήρα με τον κύριο Αϊδόνη, την πήραμε τέλος Ιουλίου στη Βουλή εμείς. Εν ώψη αυτής της πρωτοβουλίας, ο κύριος Σαμαράς με τη δική του παρέμβαση είπε δεν θα γίνει αυτό. Το οποίο έλεγε ο κύριος Κορδάς και ο κύριος Τουνάρας. Τι θα γίνει η ακίνητη περιουσία του. Γι' αυτό σας απαντάω. Όχι, δεν χρωστάνε αυτοί. Δεύτερον. Δεν μπορούν να πληρώσουν τα χαράτσια. Δεύτερον. Τις κατασχέσεις και τις προσωποκρατήσεις για οφειλές στο δημόσιο από φόρους. Αυτό που λέτε τώρα εσείς. Ή από εισφορές, αυτό που έχω βάλει στο μυαλό μου εγώ ως στρατήγημα και θα σας πω γιατί, την έχω πάρει πάλι εγώ με τον κύριο Αϊδόνη. Συμμερίζομαι αυτά και παλεύω γι' αυτά. Αλλά, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, θέλω να σας πω, μπορεί να μέμφεστε και να μέμφεται κάθε Έλληνας πολίτης και εγώ το έκανα και ως υπουργός τότε. Και η γνώμη μου είχε και μια σημασία. Γιατί συναποφάσιζα. Μπορεί να μεμφόμαστε όλες τις κυβερνήσεις στην περίοδο κρίσης και πριν από αυτήν. Για την προστασία στη γραφειοκρατία που έχουν δώσει, δεν έχουν τσακίσει τη γραφειοκρατία, για την μη ικανή και επιδέξια αναπτυξιακή τους πολιτική, για τη μη αξιοποίηση των όποιων πλεονεκτημάτων έχει η χώρα μας, αλλά χωρίς τις περικοπές από τη σπατάλη και τη διαφθορά και τα έσχη που γινόντουσαν τις δεκαετίες της ευδαιμονίας, δεν μπορούσε η χώρα να προχωρήσει. Εγώ έριξα και τα δύο μου τα χέρια, μπήκα όλος μέσα. Δεν το συζητάω. Αυτό τι είναι. Σε αυτό πάλεψα. Ευημερία, σε μένα λένε τώρα, ναι, αλλά ήσουν και εσύ εκεί, όταν κτλ. Εντάξει. Τέλος. Σωστό. Γι' αυτό η βόμβα έσκασε στα χέρια μας. Άλλων τα χέρια κόπηκαν, άλλων έχουν πολύ, πολύ σοβαρά εγκάβματα. Εγώ δεν πέρασα από αυτή τη διαδικασία χωρίς να χτυπηθώ. Χτυπήθηκα. Αλλά ξέρετε τι θυμάμαι. Το καλοκαίρι του 12, που κατέβαινα σε εκλογές στη Β' Αθηνών, είμαι ένας πολιτικός που, όπως είπατε και σας ευχαριστώ, έβγαινα πάντα πρώτος ή τις πρώτες φορές που κατέβηκα, βγήκα τρίτος, δεύτερος. Και μετά σε ρί έβγαινα πρώτος. Μάλιστα, τα ποσοστά μου, αυτά που έπαιρνα, ήταν πολύ πάνω από τους υπόλοιπους. Έλεγα, τι θα κάνω τώρα, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Υγείας, Ιράκ και Αφγανιστάν. Τι θα πει ο κόσμος. Με έβγαζε πρώτος σε δημοφιλία υπουργό. Και με έβγαλε πρώτο με αυξημένο ποσοστό σε δημοφιλία βουλευτή. Στηρίχτηκα σε αυτό. Είπα ότι κάποιοι άνθρωποι, οι πιο πολλοί, με έχουν άχτη, αλλά και κάποιοι άνθρωποι εκτίμησαν έναν αγώνα. Μου έλεγε η συνάδελφό σας στη Βουλή, βουλευτήνα, αλλά δημοσιογράφος πριν, επί δεκαετίες, ότι ορισμένες εκπομπές εναντίον μου αγοράζονταν με 20 χιλιάρικα. Ειδικά σε ό,τι αφορά την χρήση φαρμακευτικών προϊόντων. Λέγανε ότι εγώ θέλω να πεθαίνουν τα παιδιά των ανθρώπων. Και τι δεν λέγανε. Καταριόντουσαν γονείς τα παιδιά μου. Μάλιστα. Μικρά παιδάκια. Αυτά τα πέρασα γιατί μάζευα. Αν χάριζα, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, πρώτη μούρη θα ήμουν τώρα. Ωραία. Αλλά και πάλι μέσα σε αυτή την παρακμή του πολιτικού χώρου στον οποίο ανήκω, του κέντρου και της κεντροαριστεράς, κράτησα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που λένε ότι αυτός το πάλεψε. Ωραία. Και σε αυτούς υπολογίζω. Τώρα σήμερα χρειάζεται υπέρβαση. Εδώ το αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται υπέρβαση. Διότι έπαψε να λειτουργεί η λογική. Συμψηφισμούς δεν μπορείς να κάνεις ποτέ στο αίμα όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές. Ναι, να πω κάτι εδώ γι' αυτό. Ναι. Για μένα το υπογράφω με 10 μόλις με τις δυνάμεις. Και το έλεγα όταν όλοι κυδεύαμε και πενθούσαμε για τον μακαρίτη τον Αλέξανδρο τον Γρηγορόπουλο. Αλλά όταν κάηκαν τρεις άνθρωποι στη Μαρφήν, μια κουβεντούλα στη Βουλή 10 λεπτά και το ξεχάσαμε. Και προσπαθούσα να πω ότι η ανθρώπινη ζωή έχει ίδια αξία, όποιος και αν είναι αυτός που χάνεται. Ασυζήτητε. Και έλεγα πώς η μετεμφυλιακή Ελλάδα πονάει για τα παιδιά που χάνονται από την αριστερά της και δεν νοιάζεται για τα παιδιά που χάνονται από την άλλη πλευρά. Με τη Μαρφήν το έλεγα αυτό. Έλατε. Το θυμάστε αυτό. Βέβαια. Πώς μπορεί, λέω, η Βουλή για τον Αλέξανδρο
ορθά να στέκεται επί μήνες και στα τρία θύματα του εμπρισμού στην Αθήνα, μια κοπέλα έγκυος εκεί. Ωραία. Από τα μέρη μας. Μια κοπέλα. Άγνωστοι μου άνθρωποι, δεν το λέω γιατί δεν τους ήξερα. Νέα παιδιά. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι να τους κυδεύουμε με ένα λογίδριο στη Βουλή 10 λεπτών και μετά να βάζουμε κάτι αλλά, κάτι όμως που να τους κάνει να ξεχνιούνται. Επομένως κάτι άρρωστο συμβαίνει. Ο Παύλος Φίσας χάθηκε. Χάθηκε όχι στην πλατεία Κολονακίου. Χάθηκε στην Αμφιάλη, στο Κερατσίνι. Παραδίπλα είναι το Πέραμα, κολλητά. 75% ανεργία. Χάθηκε εκεί. Ένας τύπος, και μάλιστα εγώ τον χαρακτήρισα αυτόν που σκότωσε το Φωνιά, βιοπαλαιστή, γιατί είδα τι δουλειά έκανε. Δεν ξέρω αν ανήκε σε κάποιο κέντρο, αλλά λέω όπως και στον Εμφύλιο, φτωχό σκοτώνει φτωχό. Ο Παύλος Φίσας ήταν ένα θύμα που με τον χαμό του οδήγησε σε κάτι, σε μια άμεση αντίδραση του κράτους. Τι θα γίνει εδώ. Τα δύο παιδιά που χαθήκανε τώρα, η ζωή τους έχει την ίδια αξία για μένα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και ας ήταν σε οποιοδήποτε κόμμα θέλανε. Δικαίωμά τους άλλωστε είναι η δημοκρατία. Λοιπόν, δεν μου απαντήσατε στο άλλο ερώτημά μου. Ποιο αυτό. Πώς αφήσατε το μαγαζί Γωνία στα χέρια ενός ανθρώπου έτσι, σηκώντας λευκή σημαία, και πώς δεν αγωνιστήκατε για αυτό το χώρο που βλέπατε ότι ο κόσμος σήμερα. Το Πασόκ πήγε, οι ψηφοφόροι πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι φανερό που έχουν πάει. Ναι. Έτσι δεν έχουν πάει, δεν πήδηξαν στον Γιάδα. Ούτε το χόρεψαν το χώρο του Ζαλόγου. Είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κύριε. Και είναι τόσο ρευστά τα πράγματα. Η πλειοψηφία τους. Στις δημοσιοποιήσεις. Τεράστια πλειοψηφία τους. Μεγάλος αριθμός να φεύγει αν πηγαίνει Χρυσή Αυγή από το ΣΥΡΙΖΑ. Ή από την Νέα Δημοκρατία πηγαίνει ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι μια κινούμενη. Το ένα άμος από τα παιδιά που χαθήκανε, που δολοφονήθηκε το Σάββατο, η οικογένειά του είναι Πασόκ. Αυτό δεν σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να είναι Πασόκ. Έχει ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε ούτε τους ψηφοφόρους, ούτε τα μέλη και τα στελέχη αυτού του χώρου. Πρέπει να είμαστε σοβαροί όταν τα κοιτάμε αυτά. Τώρα για μένα, το 2011, όταν κάποιες δημοσκοπήσεις με βγάζανε πρώτο σε σχέση με τον Βαγγέλη Βενιζέλο και μου δίνανε πιθανότητες να κερδίσω την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Και είχα ξεκινήσει, δεν είχα ποτέ μου πει ότι θα είμαι υποψήφιος, αλλά όταν ο κόσμος το λέει, το λες δεν το λες, είναι σαν να το πες. Είχα ξεκινήσει, έβλεπα ότι έχω δυνατότητες. Ταυτοχρόνως έβλεπα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν φανταζόμουν ότι θα πάει στο 13%, μιλάω ψέματα, αλλά είχα ότι θα είναι δεύτερο κόμμα. Με ποσοστά κάτω από 30 και το πρώτο και το δεύτερο. Έτσι τα είχα. Αυτή την αλλαγή που έγινε τις τελευταίες 15 μέρες. Δεν την υποψιάστηκα. Ακόμα και την Κυριακή των εκλογών, που βγήκαν το αποτέλεσμα, έλεγα και να δούμε να τελειώσει, να έρθει και η Β' Αθηνών. Η Β' Αθηνών ήταν, που την περίμενε πάντα το Πασόκ ως η βασική του έδρα, ήταν η κατάρρευσή του. Πέμπτο κόμμα, όπως και στη Β' Πειραιά. Πριτάνευσε μέσα μου η εξής σκέψη, και πολλοί συνάδελφοι βουλευτές έχουν γραφτεί αυτά στον τύπο, με παρακαλούσαν γι' αυτό. Ότι το Πασόκ πέρασε μια φάση δύσκολη. Έχει στο παρελθόν του δύο φάσεις συγκρούσεων εσωτερικών. Να μην το διχάσουμε τρίτη φορά, ενώ διαχειρίζεται την κρίση και παραμονές εκλογών. Αυτό πέρασε από το μυαλό. Εκεί στηρίχτηκα. Για να κάνω πίσω. Για να μην κάνω μπρος δηλαδή, γιατί δεν είχα πει ότι θα είμαι υποψήφιος. Για να μην κάνω μπρος. Εκεί στηρίχτηκα. Πίστηκα ότι αυτό θα ήταν για καλό. Ότι με αυτόν τον τρόπο το Πασόκ θα δείξει ότι έχει στελέχη που δεν νοιάζονται μόνο για την πάρτη τους και ότι μέσα από μια ενότητα θα αποκτήσει μια καλή επιρροή στον κόσμο για να μπορέσει να μείνει όρθιο για να βοηθήσει στο μέτρο των δυνάμεών του. Τα πράγματα πήγαν αλλιώς. Ο λαός είπε άλλα. Τα έχουμε σχολιάσει και μαζί. Σας θυμίζω τις μέρες ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο αποτέλεσμα. Γιατί πήγατε και δεν πολεμήσατε εκ των έσω να διεκδικήσετε. Με διάγραψε, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Διάγραψε αυτό, δεν λέει τίποτα. Ο καθένας μπορεί να διαγράφει. Τι, και τι να κάνω εγώ μετά, να πηγαίνω να παρακαλώ. Το Πασόκ είναι μόνο ο Βενιζέλος, δεν υπάρχει άλλο. Με διέγραψε και μάλιστα τα λέγαμε. Το μεθεπόμενο βράδυ της διαγραφής μου ήμουνα μαζί σας. Εγώ έκανα μια πολιτική κίνηση. Την έλεγα ρήξη τότε. Γιατί τα πράγματα δεν απαιτούν χάδια, απαιτούν ριζοσπαστικές και ρηξικέλευθες προτάσεις. Εγώ λόγω χάρη προτείνω όχι υπογραφή δημάρχων, περιφερειαρχών και κράτους στις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων. Αυτό ένα κόμμα το λέει δύσκολο. Κάνοντας μια κίνηση, αποκτάς πλεονεκτήματα και δικαιώματα. Είσαι και λίγο έξω από τις δομές, τις βασικές. Αυτό δεν συγχωρήθηκε, διαγράφτηκα. Διαγράφτηκα μάλιστα ενώ δύο μέρες πριν καλούσε η ηγεσία του Πασόκ, ο πρόεδρος του Πασόκ δηλαδή,
άλλες κινήσεις να έρθουν στην παράταξη. Εμένα με διάγραψε και μάλιστα με διάγραψε, εγώ το μάθα από τα ράδια. Δεν υπήρξε κάποια διαδικασία. Το άκουσα από ραδιόφωνο ότι έχω διαγραφεί. Και στη δήλωσή μου είπα ότι με τον κόσμο του Πασόκ, ανεξαρτήτως αν ψηφίζει Πασόκ ή αν έχει φύγει, θα ξανασυναντηθούμε. Λοιπόν, είμαι σε αυτή την πορεία. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Η δημοσκοπική καταγραφή που έχει στο χώρο της δυσκολίας η Νέα Ελλάδα για μένα και για τους συναδέλφους μου και φίλους μου είναι κάτι θετικό. Η συνεργασία με άλλους στον χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς θα μας δώσει τις δυνατότητες και πάντως πιστεύω ότι ο κόσμος θα αρχίσει να σκέφτεται τι θα ψηφίσει 2 μήνες πρώτων εκλογών. Θα επιστρέφετε στο Πασόκ και κάτω από ποιες διαδικασίες? Στο Πασόκ με την κατάσταση όπως είναι σήμερα, με τίποτα. Τι πιστεύετε ότι θα πάθει το Πασόκ? Δεν θέλω να γίνομαι μάντης κακών και να θεωρεί αυτός που μας ακούει πως για λόγους φθόνου. Όχι, λέω ό,τι λέω. Πείτε... Δεν θέλω να το σχολιάσω. Άλλωστε το σχολιάζει ο λαός σε όλες τις έρευνες, σε όλες τις δημοσκοπήσεις της νόμης του. Και θα αφήσετε έναν άνθρωπο να το αποτελειώσει έτσι μέσα από τις προσωπικές του προσωπικές φιλοδοξίες? Δεν θέλω να με κατηγορούν ούτε για υπονομευτή, ούτε για αλαζόνα, ούτε για ματαιόδοξο. Προσπαθώ να πω παντού ότι όταν χρειάστηκε να πάρω θέση όντας σε δύναμη, όχι όπως τώρα που είμαι ένας βουλευτής και πασχίζω με τις περιοδίες μου να πω στον άλλον τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει για τη χώρα και 2 μ' ακούνε, 4 δεν μ' ακούνε όμως. Τότε που είχα δύναμη, έδειξα ότι δεν είμαι ματαιόδοξος. Ότι αναδιπλώνομαι, ότι μπορώ να σκεφτώ και το καλό των περισσότερων κατά την ταπεινή μου γνώμη. Τώρα θεωρώ ότι η αξιοπρέπεια είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι το καθαρό μυαλό. Δεν μπορώ να γυρίσω κάπου που βλέπω ότι δεν έχει ούτε στρατηγική ούτε τακτική. Τη μία Δευτέρα στηρίζει ένα κείμενο των 58, την άλλη Δευτέρα υπογράφει μακρόπνοο σχέδιο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι εκκρεμές. Είτε είσαι στρατηγικά σύμμαχος με τη Νέα Δημοκρατία, είτε είσαι στρατηγικά σύμμαχος. Προφανώς ψάχνει εκείνο το δικό του σωσίβιο. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς ακριβώς το έχει δει. Ξέρω όμως ότι είναι και λόγοι αξιοπρέπειας και λόγοι πολιτικής, αφού διαγράφηκα που δεν μπορώ να κάνω πίσω. Θα περπατήσουμε το δρόμο του κέντρου, το δρόμο της κεντροαριστεράς. Η ανάκαμψη έχει 2 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να πείσει στον κόσμο ότι γι' αυτόν μιλάς και αυτά που λες δεν είναι λόγια του αέρα για την ανάπτυξη και συνεπώς να κρατηθεί στη ζωή στις επόμενες εκλογές και η κατάρρευση της υποσχεσιμότητας, για να το πω αλλιώς, όταν θα σπάσει το σπυρί του ψεύδους, με τα όλα θα τα κάνουμε και θα φάτε με χρυσά κουτάλια και θάλασσα στα τρίκαλα πόρτα στην Καμάρα, που λέγαμε στη Θεσσαλονίκη, όταν αυτό θα διαψευστεί, τότε ο χώρος του κέντρου και της κεντροαριστεράς να ξαναέχει την τύχη του. Αλλά μεγαλώνουμε, εγώ το αισθάνομαι αυτό, άρα αυξάνονται και οι υποχρεώσεις να βγάλεις ανθρώπους που συμμερίζονται τις απόψεις σου, αλλά είναι νέοι και να πάρουν αυτή την σκυτάλη. Έτσι, σιγά σιγά περνώντας τα χρόνια, πρέπει να βλέπεις, έτσι λέγαμε στο Πανεπιστήμιο, όταν κάνεις πολιτική, πρέπει να ετοιμάζεις και τους επομένους. Αυτά στα 90, όχι τώρα. Εντάξει, ναι. Σωστός. Καλύτερος. Ψάχνουμε. Συμφωνώ απολύτως. Δεν θέλω να ζητήσω οίκο ευγυρίας, έτσι που το είπατε. Καλό. Έγινε. Να είστε καλά. Όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας και από εμάς. Καλό απόγευμα. Thank you.